Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Καλησπέρα, Αλεξία. Χαράλαμπε, είχαμε σύσκεψη σήμερα στο Προεδρικό με το σχετικό ζήτημα. Δώσε μας την εικόνα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια σύσκεψη στο Προεδρικό μαζί με την Υπουργό Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονομικών αλλά και άλλους παράγοντες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς του ηλεκτρισμού στην Κύπρο, το οποίο αναμένεται ότι θα γίνει το φθινόπωρο του 2022, ενώ οι πρώτες δοκιμές με τους παρόχους θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι μέχρι το φθινόπωρο. Παραμένουν όμως άλλοι τα ζητήματα σχετικά με την αγορά ηλεκτρισμού. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, βέβαια, να αναφέρει πώς το κράτος θα δώσει την απαραίτητη βοήθεια προς την ΑΕΚ. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο προσπαθεί να κάνει το κράτος. Λογικό να υπάρχουν και κάποια προβλήματα και άλλοι τα ζητήματα. Περισσότερο το πρόβλημα έγκυται στο πώς η ΑΕΚ θα παρέχει υπηρεσίες σε άλλους παρόχους. Φυσικά από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και Υπουργός Ενεργείας είπαν ότι θα δώσουν την απαραίτητη στήριξη τόσο και στην αγορά όσο και στην ΑΕΚ ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, σημειώνοντας παράλληλα ο Πρόεδρος πως στόχος του κράτους είναι μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε, Χαράλαμπε, για την ενημέρωση και να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια.